Πάμε τώρα στον Παντελή Βαλασόπουλο. Υπάρχει ένα σχέδιο σοκ που δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα με βήματα τρόμου για την Ελλάδα, αν δεν υπάρξει λύση στο Eurogroup της Πέμπτης. Ακριβώς, Όλγα, καλησπέρα σας. Η Süddeutsche Zeitung έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα της δικές της πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες λέει ότι ήδη έχει αποφασιστεί ότι τα επόμενα βήματα για τη λύση του ελληνικού προβλήματος θα είναι τα εξής. Πάμε την Πέμπτη σε Eurogroup. Εάν στο Eurogroup, λέει η Süddeutsche Zeitung, δεν υπάρξει απόφαση, θα συγκληθεί έκτακτη σύνοδο κορυφής την Παρασκευή. Εκεί θα αναζητηθεί μια πολιτική λύση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ. Εάν δεν υπάρξει λύση και εκεί, οι ηγέτες της Ευρώπης θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε ειδικό νόμο που θα προβλέπει τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν δεχθεί, λέει, να επιβάλλει ένα τέτοιο νόμο και να τον ψηφίσει από τη Βουλή, τότε θα απομονωθεί από το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης. Από την άλλη, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, υπάρχει ένα καλύτερο σενάριο. Τι λέει αυτό το σενάριο? Ότι στη γερμανική πρωτεύουσα πιστεύουν ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει λύση στο Eurogroup και πάλι της ερχόμενης Πέμπτης, χωρίς να υπάρχει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Πιστεύουν ότι το βάρος θα πέσει στη σύνοδο κορυφής, όπου και είναι πιθανό να αναζητηθεί πολιτική λύση. Μία πιθανή εκδοχή αυτής της λύσης είναι η παράταση του τρέχοντος προγράμματος μέχρι τον Νοέμβριο, ώστε μέχρι τότε να έχει συμπορθεί ένα πρόγραμμα ύψους 30 με 35 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το έτος 2018. Τέλος, να πούμε, Όλγα, ότι σε άρθρο γνώμης συντάκτη του Σπίγκελ γίνεται λόγος για απόσυρση του Σόιμπλε. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει: θα ήταν καλό να θυμηθεί ο Σόιμπλε τι έκανε πριν από 25 χρόνια. Αν δεν το κάνει, θα ήταν καλύτερα η Άγγελα Μέρκελ να τον αποσύρει πραγματικά, όπως άλλωστε φημολογείται, από τις διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα. Έτσι η Μέρκελ θα αναδειχθεί σε αυτό που της αρνιούνταν μέχρι τώρα, ότι είναι μια μεγάλη οραματίστρια της Ευρώπης. Όλγα. Τώρα το καλό σενάριο, Παντελή, είναι αυτό που είπες, ότι δηλαδή το απότατο χρονικό όριο δεν είναι το Eurogroup της Πέμπτης. Το ακούσαμε από αξιωματούχους της Ευρωζώνης σήμερα σε αρκετές εκδοχές, δηλαδή να διευρυνθεί ο χρονικός ορίζοντας και να φτάσει η διαπραγμάτευση, η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέχρι το τέλος Ιουνίου.